Με πρόστιμο, ακόμα και με φυλάκιση, απειλούνται όσοι έχουν αγοράσει θέσεις στάθμευσης σε πιλωτή πολυκατοικία στην οποία δεν διαμένουν. Δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε ότι η πιλωτή αποτελεί χώρο τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Δικαίωμα να χρησιμοποιούν την πιλωτή έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές του κτηρίου. Άρα δεν μπορεί να κάνει χρήση του κοινόχρηστου αυτού χώρου της οικοδομής κάποιος ο οποίος δεν κατοικεί σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Στα σύγχρονα συμβόλαια, ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος αποκτά το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μια θέση στάθμευσης στην πιλωτή. Η θέση αυτή όμως δεν μπορεί να πουληθεί ξεχωριστά. Κανείς δεν μπορεί να κάνει χρήση της πιλωτής πλην των συνιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτής. Όλα ξεκίνησαν από ιδιώτη που προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Έκανε αγωγή σε 3 άτομα που χρησιμοποιούν θέσεις πάρκινγκ σε πιλωτή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία δεν είναι ένοικη. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο τις υποχρεώνει να σταματήσουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στην πιλωτή, ενώ αν δεν συμμορφωθούν, απειλούνται με πρόστιμο 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μήνα. Δεν μπορείς να πας σε μια ξένη πιλωτή και να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί τα αυτοκίνητα είναι πολλά και υπάρχει θέμα με τις πιλωτές που έγιναν μαγαζιά, καταστήματα. Αφού δεν υπάρχει πάρκινγκ, εδώ βλέπεις πουθενά να υπάρχει πάρκινγκ, κάτι πρέπει να χρησιμοποιείται για πάρκινγκ. Δεν το βρίσκω κακό. Αν κάποιος δεν τη χρησιμοποιεί και θέλει κάποιος άλλος να αγοράσει το σημείο αυτό, δεν νομίζω ότι είναι μεμπτό. Πιλωτή έχουμε, αλλά τη χρησιμοποιούμε κανονικά, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς τίποτα. Γενικά η πιλωτή είναι για να περπατάει ο κόσμος. Αλλά αν παρκάρουν τώρα για κάποιο λόγο που δεν ενοχλεί τη διάβαση των πεζών, τότε εντάξει, ας πούμε, μπορεί να παρκάρουν. Από την απόφαση εξαιρούνται οι κλειστές και οι υπόγειες θέσεις στάθμευσης, καθώς αυτές αποτελούν ξεχωριστές ιδιοκτησίες που μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους.